γέροντας Ιωσήφ, μικρός, ονομαζόταν Φραγκίσκος και ζούσε με τα υπόλοιπα 6 αδέλφια του στην Πάρο. Ήταν ζωηρό αγοράκι ο Φραγκίσκος και αγαπούσε πολύ τα αστεία και τα πειράγματα. Μία μέρα όμως έκανε μία σοβαρή σκανδαλιά που αναστάτωσε όλο το χωριό. Όταν το μέμαθε ο πατέρας του, έγινε έξω φρενών. «Θα φάει το ξύλο της χρονιάς του, άμυαλος», φώναξε δυνατά και κάθισε στο σκαμνί του δίπλα στο τζάκι, ετοιμάζοντας μία βεργούλα για να πραγματοποιήσει την απειλή του. Τα αδέλφια του έτρεξαν αμέσως στο Φραγκίσκο και με το φόβο ζωγραφισμένο στα ματάκια τους. «Κρύψου, κρύψου, Φραγκίσκο, γιατί θα σε κάνει τα λατιού ο πατέρας», του ψιθύρισαν. Ο Φραγκίσκος, που παρά τα ζωηράδα του, ήταν υπάκουος και συνετός. Σκέφτηκε λίγο και έπειτα μονολόγησε. «Εφόσον θέλει να με δείρει, θα με δείρει. Πόσες φορές στο παρελθόν έφταξα και τη γλίτωσα. Ας πάω γρήγορα, πριν την πληρώσει κάποιος αθώος». Έτσι πλησίασε άφοβα προς το σπίτι. Τα αδέλφια του τον κοιτούσαν αποσβολωμένα και έτριξαν να δούνε τι θα γίνει με τον αρχηγό της σκανδαλιάς. Εκείνος, γονατίζοντας μπρος στο θυμωμένο πατέρα του, έσκυψε ταπεινά το κεφάλι του, περιμένοντας να τις αρπάξει. Ο πατέρας, που ήταν πιστός και καλόκαρδος άνθρωπος, έμεινε ακίνητος σαν άγαλμα. Ποτέ του δεν περίμενε να έρθει ο ζωηρός του γιος μόνος του για να τιμωρηθεί. Ο θυμός του έσβησε με μιας, ενώ η βέργα ρίχτηκε στο τζάκι για να καεί. Άχρηστη πια. «Άντε, φύγε από εδώ. Ούτε να σε δείρω δεν μπορώ με τέτοια ταπείνωση που έχεις», ψιθύρισε και χάιδεψε απαλά το κεφάλι του παιδιού. Ο Φραγκίσκος φυσικά δεν περίμενε να ακούσει δεύτερη κουβέντα. Έγινε αμέσως καπνός. Έτρεξε να μοιραστεί τη χαρά του με τα αδέλφια του, που περίμεναν πίσω από την πόρτα κρυμμένα με αγωνία. «Παιδιά, με την ταπείνωση γλίτωσα το ξύλο του μπαμπά». Ας προσευχόμαστε λοιπόν, παιδιά, στο Θεό, με τις πρεσβείες των Αγίων και του Γέροντα Ιωσήφ, να μας βοηθά, ώστε έτσι να ξεπερνάμε κι εμείς τους καυγάδες και τους τσακωμούς στο σπίτι, στο σχολείο, με τη δύναμη της ταπείνωσης.